μαθητών, λόγω του ότι είναι μικρότερος ο νομός. Ακριβώς. Είχαν γίνει εδώ στην Μεσσηνία, έχει τελειώσει το επαγγελματικό εργαστήριο, το κτίριο, το οποίο έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί έχει εξειδικευμένα εργαστήρια για τους μαθητές και είναι στη φάση της παραλαβής. Μια μεγάλη, πολύ μεγάλη υποδομή για τα παιδιά. Και με εργαστήρια το επαγγελματικό εργαστήριο, δηλαδή το αντίστοιχο του γυμνασίου, λέγουμε. Έτσι τα λέμε αυτά για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ομοίως εγκαινιάσαμε. Δηλαδή πλέον τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα μπορέσουν πλέον να ακολουθήσουν και κάποιο επάγγελμα. Ακριβώς. Γι' αυτό. Να ενταχθούν δηλαδή στην, γι' αυτό έχουμε τα εργαστήρια. Παραγωγική κοινωνία. Ναι. Δεν είναι δηλαδή θεωρητικά. Βοηθάμε τα παιδιά να πιάνουν και τα χέρια τους. Αυτό ακριβώς. Ένα αντίστοιχο μεγαλοπρεπέστατο έχει γίνει στην Κόρινθο. Εγκαινιάσει και προδιετίας. Είχαμε δηλαδή και την ευαισθησία σε αυτό τον ειδικό πληθυσμό, σε αυτό το μαθητικό δυναμικό, ας πούμε, το οποίο και με τις μεταφορές των μαθητών από οπουδήποτε κατοικούσαν. Από μακρυσμένο. Και ότι εκεί παρουσιαζόντουσαν κάποιες δυσκολίες με την εμπλοκή των δημαρχών. Των δημαρχιακών αρχών που έπρεπε να πληρώσουν. Όχι. Τα κόμιστρα. Όχι, τα κόμιστρα το Υπουργείο τα πληρώνει. Μέσω της νομαρχίας ίσως. Μέσω της νομαρχίας. Ναι, μέσω της νομαρχίας. Αλλά ανέβαινε το πλαφόν. Το πλαφόν ανέβαινε λόγω του ότι ήταν μακρινές οι αποστάσεις και ήθελε εξειδικευμένο μέσο. Βέβαια. Όμως δεν μπορείς εκεί που η φύση έχει αδικήσει κάποιους συμπολίτες μας να μην έρθει η κοινωνία να συμπληρώσει αυτό το να είναι αρρωγός. Να συμπληρώσει το κενό. Έτσι. Να καταπολεμήσει, αν θέλετε, τη διαφοροποίηση που υπάρχει μέσω της προσφοράς παραπαλιστών οικονομικών και διοικητικών μέτρων. Κύριε Μαραμπέ, αγαπητέ Νίκο, το θεωρώ αυτονόητο να μιλάμε έτσι, γι' αυτό το θέτω έτσι. Έχετε συμμετάσχει στο συνδικαλιστικό κίνημα των καθηγητών από το 1975 μέχρι το 1981. Έχετε συμμετάσχει στα επιστημονικά σωματεία σαν συντονιστής στην ίδρυση παραρτήματος στην Καλαμάτα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Γενικός Γραμματέας του 1979 με το 1983, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Η φυσική σε έχει κερδίσει περισσότερο, φαίνεται. Το πρώτο πτυχίο. Είναι το πρώτο. Αυτό λέω. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Σε έχει κερδίσει. Είναι η επιστήμη που σου δίνει δυνατότητα να ερμηνεύσεις ποιος είσαι και πώς εντάσσεσαι μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Γιατί έχει επιστημονική διάσταση στα φυσικά θέματα. Ναι. Που χωρίς επιστημονική διάσταση δεν μπορείς να ερμηνεύσεις ένα φυσικό φαινόμενο. Μα δεν μπορείς να ερμηνεύσεις και το ποιος είσαι. Και ποιος είσαι, βέβαια. Η ερμηνεία της και ύπαρξης. Και βασικά στην τεχνολογία ο φυσικός παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Οι νόμοι της φύσης οδηγούν σε μηχανές και μηχανήματα. Ακριβώς. Που διαμορφώνουν την τεχνολογία η οποία βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Βέβαια. Αλλά εγώ ξεκινάω από το υπαρξιακό. Είμαστε τμήμα της φύσης, ανθρωπογενές κομμάτι της φύσης. Σωστό. Αν δεν το δούμε έτσι, με ενδιάμεσα βέβαια μεταξύ ατόμου και φύσης στην κοινωνία, μέσα στην οποία εντασσόμαστε με όλους τους θεσμούς, όπως και γι' αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, που είναι και ένας και αυτός ένας κοινωνικός. Θα τα πούμε θεσμός. Τώρα, απλώς θέλω να Νίκο, πρέπει να σου κάνω μια ακτινογραφία να σου βγάλω, να δουν οι τηλεθεατές μας ποιος είναι ο Νίκος ο Μαραμπέας. Αυτό μετράει για μας στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί εγώ μεν σε ξέρω, αλλά θέλω να σε μάθουν και οι τηλεθεατές μας. Με αυτήν την έννοια ξέρω την αξία σου και ξέρω ότι πρέπει να βγει, να σου βγάλω τα εσώψυχα που λέμε. Από εκεί και πέρα είσαι αιρετός στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρόεδρος στην κοινότητα Νεοχωρίου, πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής στη Μάνη, πρόεδρος ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνη ΑΕ, δημοτικός σύμβολος του Λεύθρου το 1999 μέχρι το 2006, πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού σωματείου Μανιάτ και Αλληλεγγύη και διευθυντής της ομώνυμης μηνιαίας εφημερίδας, και φτάνουμε σήμερα να σε βλέπω
στο πλευρό του φίλου μας του Δημήτρη του Δράκου, εξίσου έναν άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα είναι γνωστός, από μένα, σε μένα είναι γνωστός πάνω από 30 χρόνια που τρέχαμε και συναντώμεθα στις εκθέσεις του τουρισμού, σε αυτό, σε σεμινάρια, σε διάφορα αυτά, γιατί και εγώ σαν πρόεδρος των ξενοδόχων και λοιπά είχα και μία περισσότερη έτσι, ανησυχία προς αυτά τα πράγματα και συμμετοχή. Έτσι λοιπόν σε βλέπουμε τώρα τον Νίκο τον Μαραμπέα με τόσες αξίες που κουβαλάει στο σακί του, να είσαι δίπλα στο Δημήτρη το Δράκο σαν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να συμμετάσχεις, το DNA σου που από μικρός ανακατευόσουν στα κοινά? Άκουσε, Αντώνη, το Δημήτρη το Δράκο τον γνωρίζω από τη δεκαετία του 80. Ο τότε ήταν γεωπόνος στην Ένωση Συνεταιρισμών Κυπαρισίας και εγώ ήμουνα προϊστάμενος στο γραφείο εκπαίδευσης που είχε τις δύο δυτικές περιοχές της Μεσσηνίας. Δηλαδή την Πηλία και την Τριφυλία. Τριφυλία, ναι. Στη συνέχεια έγινε μία προσπάθεια, γιατί ήμουνα και ενεργός αγροτοσυνεταιριστής από το 75 μέχρι το 85. Δηλαδή έχεις χωράφια? Έχω χωράφια, έχω ελιές. Έχω μελίσια, έχω κήπους και τα οποία υπεραγαπώ. Και κάνεις δηλαδή επαγγελματική χρήση σε αυτά ή είναι γιατί σου αρέσει χρόνια, για το σπίτι? Όχι, τα χρόνια που είχα ανώτερα καθήκοντα στην εκπαίδευση και δεν μπορούσα να διαβιώνω στην περιοχή, έτσι. Τα έχω μυσιακά δώσει τις ελιές. Ωραία, ναι. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι εξαιρετικός ο συνεργάτης μου, τα κρατάει ακόμα. Τα μελίσια όμως τα είχα και τα έχω. Δεν πάβεις να είσαι παραγωγός. Ήμουν και πρόεδρος στον αγροτικό συνεταιρισμό του χωριού μου. Έφτιαξα. Στον Εχώρη. Βρήκα ένα πρόγραμμα στον Εχώρη. Βρήκα ένα πρόγραμμα το 1987 και κατασκεύασα ένα τυποποιητήριο λαδιού δυναμικότητας 2.000 τόνων με πολλές επιδοτήσεις, σχεδόν δωρεάν. Συνεταιριστικό είναι αυτό? Αυτό είναι συνεταιριστικό του συνεταιρισμού. Μπράβο. Ναι. Έχω διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνεταιρισμών Καλαμάτας και με αυτή την ιδιότητα εισηγήθηκα οι 7 ενώσεις συνεταιρισμών που είχαμε στη Μεσσηνία. Παίρνοντας παράδειγμα. Δηλαδή. Όχι. Ενώσεις. 7 ενώσεις κατά τοπικές περιοχές. Κάθε μία. Μία στην Καλαμάτα, μία στη Μεσσήνη, μία στο Μελιγαλά, μία στην Κυπαρισία, μία στα Φιλιατρά, μία στους Γαργαλιάνους και μία στην Πύλο. Αυτούς τους ένωσε σε μία? Αυτούς εγώ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνεταιρισμών Καλαμάτας εισηγήθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάναμε τη διαβούλευση με τις άλλες ενώσεις έχοντας ως πρότυπο τη δική μας εδώ, της Λακωνίας. Της Λακωνίας, ναι. Τους είπα, στη Λακωνία είναι μία ένωση και είναι οικονομικός παράγοντας του νομού. Εμείς με τις 7 δεν κάνουμε τίποτα. Και συμφωνήσαν και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάναμε τη διαβούλευση, φτιάξαμε ένα πρότυπο για πρακτικού γενικής συνέλευσης, προχώρησε αυτό και την επόμενη περίοδο που φτιάχτηκε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, τιμητικά μου αναθέσανε να είμαι πρόεδρος στο Εποπτικό Συμβούλιο. Και έτσι τέλειωσα εκεί τις υποχρεώσεις μου. Τότε γνώρισα λοιπόν τον Δημήτρη τον Δράκο, ο οποίος ήταν και ο πρώτος γενικός διευθυντής της Νενίας Ένωσης και στη συνέχεια νομαρχιακός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του αείμνηστου Φωτέα, τον οποίο και διαδέχτηκε και από τότε υπηρετεί την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της Μεσσηνίας. Και έχει προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί τώρα είναι και πρόεδρος της ΕΝΑΕ, των νομαρχιακών. Ναι, είναι τιμή αυτών, για την περιοχή μας. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Μου πρότεινε και το 2006 να συμμετάσχω στο νομαρχιακό τότε ψηφοδέλτιο. Του είπα, δεν μπορώ, αγαπητέ να Δημήτρη, να συμμετάσχω, λόγω του ότι εγώ έχω τα καθήκοντα στην Τρίπολη που είναι 1150 σχολεία και δεν μπορώ να περισπάσω την προσοχή μου. Και τώρα στην νεότερη πρόσκληση είπα ναι. Αυτονόητα είπα ναι, γιατί συνταξιούχος
Δεν μπορώ. Δεν θα μπορούσα, δεν μπορείς με τέτοιο δεν ιστορικό μπορούσα τώρα, να μην έτσι, εκφράσω τώρα, μία μικρή συνιστώση στην κοινωνική προσπάθεια. Όσο και να μου έλεγες ότι σε πιέσανε, δεν θα το δεχόμουν. Όχι, είπα ευχαρίστως αποδέχτηκα την πρόσκληση. Έτσι. Συνειδητά. Και αυτό είναι που μας εμπνέει και εμάς να λέμε ότι α, ο Νίκος ο Παραμπέας δεν πήγε για να περάσει το χρόνο του γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Πήγε γιατί θέλει να δουλέψει. Θέλει, έχει σημασία αυτό το πράγμα. Το σημαντικότερο, για μας, τους πολίτες. Το σημαντικότερο είναι αν μπορείς να συνδυάσεις εμπειρία, γνώση και διάθεση κοινωνικής προσφοράς, τότε βγαίνει μια σύνθεση η οποία βοηθάει την κοινωνία να ικανοποιήσει πολλές από τις ανάγκες της περισσότερο, αλλά βγαίνει και ένα απόθεμα το οποίο είναι στοιχείο μιας βελτίωσης του πολιτιστικού επίπεδου. Αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου στη ζωή του. Θα έχει τους φυσικούς του απογόνους, θα προεκτείνει την ύπαρξή του και το γονιδιακό του σύστημα, ας πούμε, στο μέλλον, και ταυτόχρονα όμως εντασσόμενος στις κοινωνικές ομάδες και προσφέροντας έργο, θα μπορεί να συμβάλλει στην άνοδο του πολιτισμού. Αν αυτό το πράγμα το καταλάβουμε ως ελληνική κοινωνία, θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τη θέση που είχαμε παλιότερες περιόδους που είμαστε δαχτυλοδεκτούμενοι ως Έλληνες. Εάν ανατραπεί αυτή η σχέση ατομικότητας, κοινωνικότητας, υπέρ της ατομικότητας, δηλαδή ο καθένας να θέλει μόνο το δικό του, τότε είναι βέβαιο ότι αυτή η κρίση, που δεν είναι μόνο κοινωνική, δεν οικονομική, αλλά είναι και κοινωνική, ας πούμε, θα βαθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Βέβαια, δεν οδηγεί πουθενά. Θεωρήστε λοιπόν τη δική μου τη συμμετοχή ως συμβολή σε αυτή την εναρμόνιση ατομικότητας, κοινωνικότητας. Πιστεύεις, Νίκο, ότι αυτή η παγκοσμιοποίηση που λέμε θα επιβιώσει εις βάρος των ατομικών? Δεν νομίζω ότι είναι συγκρουσιακά αυτά τα δύο. Είναι. Η παγκοσμιοποίηση. Γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν δέχεται μόνο αριθμούς. Ναι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βρει μια πάρα πολύ ωραία λέξη, έννοια, που τη λένε επικουρικότητα. Κάντε σε χαμηλό επίπεδο ό,τι μπορείτε. Αν τα κάνετε καλά, δεν μας πειράζει, μας σας καμαρώνουμε και σας ευλογούμε. Αν δεν μπορείτε όμως να κάνετε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο κάτι, τότε υποχρεωτικά, επικουρικά, θα αναλάβουμε εμείς να σας βοηθήσουμε εφόσον μας το ζητήσετε. Εννοείς κάτι τέτοιο που έγινε και για το μνημόνιο? Εννοώ όχι. Το μνημόνιο είναι λάθη. Είναι μεγάλα λάθη και κυρίως είναι η αδράνεια του τριμήνου από τις εκλογές μέχρι την κατάληξη. Αυτή η αδράνεια διαμόρφωσε, ας πούμε, αυτή την κρίση χρέους σε κρίση δανεισμού. Αυτό είναι πραγματικότητα. Έπρεπε για μένα, έπρεπε το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές την επόμενη μέρα να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει «Δεν μπορώ να εφαρμόσω τίποτα, γιατί τα πράγματα είναι άσχημα, θα προσπαθήσω να βρω τις καλύτερες λύσεις το συντομότερο δυνατό». Μέχρι να γίνει αυτή η διάγνωση της πραγματικότητας, περάσαν 3-4 μήνες. Αυτές επιδεινώσανε την οικονομική κατάσταση. Δεκτό αυτό που λες, αλλά επειδή καμιά φορά λέμε όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, μήπως μπαίνοντας στην διακυβέρνηση και μπαίνοντας στους υπηρεσιακούς θόκους και θόλους, εννοώ τις κάμερες, τις υπόγειες διαδρομές και λοιπά, γιατί όλες οι υπηρεσίες, όλα τα υπουργεία διαθέτουν τέτοιους χώρους που δεν μπορεί να μπει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, μήπως μπαίνοντας σαν διοίκηση διαπιστώνει τελείως αλλιώτικα πράγματα από εκείνα που επιφανειακά ήξερε? Είμαι βέβαιος ότι Είμαι βέβαιος και το ξέρω αυτό, γιατί το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον καθηγητή Προβόπουλο, τον είχα και εγώ στο Πανεπιστήμιο καθηγητή, ότι είχε κάνει πλήρη ενημέρωση πρώτων εκλογών για την πραγματικότητα που υπήρχε και οι εκθέσεις που υπέβαλε σε τακτά διαστήματα λόγω του θεσμικού ρόλου που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν σαφής. Αν πάμε και τις ξαναδούμε, σε εκθέσεις δηλαδή